στην καθημερινή Ελλάδα. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι το Ταμείο θα συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα με χρηματοδότηση σίγουρα και έως το τέλος του έτους. Ποιος θα είναι ο ακριβής ρόλος σας τώρα σε σχέση με τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει η Ελλάδα έτσι ώστε να πάρει αυτή την πρώτη δόση? Μπορείτε να είστε λίγο πιο συγκεκριμένος για το ποιες ακριβώς δράσεις θα πρέπει να λάβει η Ελλάδα? Σχετικά με το πρώτο σκέλος του ερωτήματος, επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι το Ταμείο, ναι, θα συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα. Εμείς θα συστήσουμε, θα προτρέψουμε το Διοικητικό μας Συμβούλιο να συνεχίσουμε υπό την προϋπόθεση ότι η ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους θα μας καταδείξει ότι τα μέτρα που προγράμμισε ο Κλάους είναι επαρκή για εμάς, έτσι ώστε να συμπεράνουμε ότι το χρέος θα μπορέσει να είναι βιώσιμο. Τώρα, σε σχέση με τα μέτρα, υπάρχουν αρκετά προαπαιτούμενα τα οποία έχουν συμφωνηθεί. Υπάρχει νομοθεσία η οποία έχει εγκριθεί τις προηγούμενες δύο ημέρες. Και πιστεύω ότι και πάλι θα πρέπει να εξακριβωθεί ότι αυτά τα προαπαιτούμενα τηρούνται στο 100%. Αυτό ωστόσο είναι το κλειδί της τήρησης των κανόνων για να προχωρήσουμε προς το μέλλον, αλλά οι συνάδελφοί μου από το Eurogroup θα το αναλύσουν αυτό περαιτέρω. Σχετικά με τα προαπαιτούμενα και πριν μιλήσουμε για τις νομικές πτυχές του ζητήματος, θα πρέπει να συμφωνήσουμε στην πρώτη αποδέσμευση της δεύτερης δόσης. Τα προαπαιτούμενα συνδέονται με το άνοιγμα της αγοράς για την πώληση δανείων. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες διορθώσεις, διότι οι θεσμοί δεν είναι απολύτως ικανοποιημένοι από όλες τις διατυπώσεις. Αυτό όμως είναι σύνηθες, διότι η διαδικασία ήταν εξαιρετικά γοργή. Κάποιες μικρές διορθώσεις είναι απαραίτητες σε επίπεδο διατυπώσεων. Επίσης υπάρχουν κάποια ανοιχτά ζητήματα στο συνταξιωτικό, στη μεταρρύθμιση των συντάξεων και στο επίπεδο των ιδιωτικοποιήσεων. Αυτά είναι τα προαπαιτούμενα. Μόνο αν ικανοποιηθούμε, θα προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Εάν αυτό συμβεί, τότε τα κράτη-μέλη θα κινήσουν τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και αυτή τη στιγμή όλη αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς, τότε θα εισηγηθούμε προς το δικό μας συμβούλιο ότι όλα είναι καλά. Μετά το καλοκαίρι, όπως σας προείπα, θα υπάρχει η δεύτερη αποδέσμευση και τότε θα κοιτάξουμε τις προόδους στην ιδιωτικοποίηση, ιδιαίτερως το τι γίνεται με το νέο Ταμείο Ιδιωτικοποίησεων και Επενδύσεων, τι γίνεται με τις τράπεζες στην Ελλάδα, τι γίνεται με την νέα υπηρεσία εσόδων και τι γίνεται με την ενέργεια στην Ελλάδα. Επιπλέον, θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση ότι ένα μέρος του ποσού θα δοθεί για την εξυπηρέτηση των οφειλωμένων σε καθυστερούμενες οφειλές του δημοσίου. Να προσθέσω δύο λέξεις λέγοντας ότι μιλάμε για κάποιες μικρές διορθώσεις που δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, το έχουμε ζήσει αυτό στο παρελθόν και πρέπει να δούμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε ούτε να υπερεκτιμήσουμε αυτές τις διορθώσεις και επιπλέον πρέπει να πω ότι οι ελληνικές αρχές κατά το Eurogroup, κατά τη διάρκεια του Eurogroup, διατράνωσαν τη δική του συμφωνία με αυτές τις διορθώσεις. Ναι, αυτές οι διορθώσεις πρέπει να γίνουν, πρέπει να υπάρχουν αυτές οι απαραίτητες συμπληρώσεις, αλλά εμείς είμαστε ιδιαίτερως αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε εγκαίρως. Πρώτο ερώτημα ήταν αυτό. Και πρέπει να πω ότι αν συνεχίσουμε έτσι θα μείνουμε εδώ στις πρώτες πρωινές ώρες. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Ένα ερώτημα παρακαλώ, γρήγορες απαντήσεις για να συνεχίσουμε. Γεια σας από τη Wall Street Journal. Κύριε Thompson, θα αξιολογήσετε τα πιθανά μέτρα λάβης χρέους και θα δείτε το τι θα ισχύει στο μέλλον.
Αυτό δεν είναι κάτι λιγότερο σε σχέση με τα όσα θέλατε για την ελάφρυνση του χρέους στην Ελλάδα? Δεν θα ζητήσετε μελλοντικά από την Ευρωζώνη περαιτέρω ελάφρυνση του ελληνικού χρέους? Και ένα δεύτερο υποερώτημα σε σχέση με τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για την Ελλάδα, μιλάμε για δάνεια του Ταμείου, μιλάμε για δάνεια του EFSF, για ποια δάνεια ακριβώς μιλάμε στο μεσοπρόθεσμο πυλώνα? Ναι, επιτρέψτε μου να σχολιάσω το πρώτο κομμάτι. Εμείς πρέπει να αξιολογήσουμε την επάρκεια των μέτρων και θα προχωρήσουμε εάν υπάρχει μια αξιολόγηση, αν τα μέτρα είναι επαρκή. Όπως θα δείτε από τη δήλωση, υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία θα πρέπει ακόμα να αποκρυσταλλωθούν και θα δούμε από αυτή την αποκριστάλλωση εάν είναι εφικτό να έχουμε την απαραίτητη ελάφρυνση χρέους. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα επίσημα δάνεια. Ναι, αν και αυτό δεν έχει αποφασιστεί εντελώς. Όλα τα παραδείγματα που δώσατε είναι ανοιχτά, GLF και ESM, αλλά ακόμα δεν έχουμε λάβει τελική απόφαση. Γεια σας, Ιωάννης Αντίπας από το πρώτο θέμα στην Ελλάδα. Μπορείτε να είστε λίγο πιο συγκεκριμένο σχετικά με το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων? Είστε ικανοποιημένος από τον κατάλογο περιουσιακών στοιχείων που έχετε στη διάθεσή σας από την Ελλάδα? Αυτές είναι οι λεπτομέρειες που πάντα μου αρέσουν. Δεν ξέρω αν έχουμε αυτές τις πληροφορίες μαζί μας. Δεν έχω αυτές τις πληροφορίες μαζί μου, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι νομίζω ότι σε αυτά τα μέτρα έχουμε συμφωνήσει πλήρως. Μία πολύ απλή ερώτηση από εμένα. Σχετικά με το DSA, ποια είναι η εκτίμησή σας για το πρωτογενές πλεόνασμα μετά το 2018? Θα είναι ακόμα 3,5% ή αυτός ο αριθμός αλλάζει? Εμείς θέλουμε να συμφωνήσουμε σε όσα είπαμε το προηγούμενο καλοκαίρι, 3,5% για το 2018. Μιλάμε για κάτι μεσοπρόθεσμο πέρσι το καλοκαίρι, άρα θα επανέλθουμε από αυτού του ζητήματος όταν αξιολογήσουμε ξανά την κατάσταση το 2018. Επαναλαμβάνουμε τη διατύπωση ότι κινούμαστε μεσοπρόθεσμα. Παρακαλώ, το επόμενο ερώτημα. Γεια σας. Το πρώτο ερώτημα για τον κύριο Τόμσεν. Είμαι ευτυχής που είστε εδώ. Δεν κατανοώ το έγγραφο που το Ταμείο δημοσίευσε χθες. Είναι πολύ πιο αισιόδοξο αυτό το έγγραφο σε σχέση με τα που αποφασίστηκαν σήμερα για την ελάφρυνση του χρέους στην Ελλάδα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς εσείς επίστητε έτσι ώστε να δώσετε μια θετική γνώμη στο δικό σας συμβούλιο? Δεύτερο ερώτημα για τον κύριο Ντάσερμπλουμ. Πότε το Eurogroup θα αποφασίσει σχετικά με την μεσοπρόθεσμη ελάφρυνση χρέους μετά τις γερμανικές εκλογές? Δεν είμαι σίγουρος πότε είναι οι γερμανικές εκλογές. Δεν το γνωρίζω ακριβώς. Ωραία, ευχαριστώ για την πληροφόρηση που μου δίνετε. Αλλά ανεξάρτητα από τις εκλογές, εμείς αποφασίσαμε αυτό που λέγαμε πάντα, αυτό που λέμε από το 2012 και μετά. Αν οι Έλληνες δεσμευτούν σε αυτό το πρόγραμμα, εμείς μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Αυτό σημαίνει ότι εάν το πρόγραμμα εφαρμοστεί πλήρως, έρχεται εις πέρας τον Ιούλιο του 2018. Τότε οι θεσμοί θα μας δώσουν ένα καινούριο DSA και θα δούμε πού ακριβώς είμαστε, θα δούμε αν όλα έχουν εφαρμοστεί, θα δούμε τι είναι απαραίτητο και θα δούμε τότε τι ακριβώς θα προβλέψουμε. Κάποιοι ίσως να πούν, γιατί το έχω ακούσει 2 φορές, ότι το πακέτο δεν είναι φιλόδοξο. Εγώ νομίζω ότι αυτό που έθεσε στο τραπέζι το Eurogroup, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα μέτρα, αλλά και μια υποστήριξη μηχανισμού, είναι κάτι που δεν θα μπορούσα καν να είχα ονειρευτεί πριν από λίγους μήνες. Νομίζω ότι οι Υπουργοί Οικονομικών έχουν αμβλύνει λίγο τις θέσεις τους έτσι ώστε να φτάσουν σε αυτή τη συμφωνία, ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά το τέταρτο σημείο των μεσοπρόθεσμων.
προθέσμων, όπου κάνουμε λόγο για ένα νέο προφίλ των στόχων του EFSF. Αυτό μπορεί να μας υπογραμμίσει το πεδίο εφαρμογής των δικών μας μέτρων. Αν έπρεπε να βάλουν περισσότερα πράγματα στο τραπέζι, μπορούμε να επεκτείνουμε αυτό το μέτρο έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και στις απαιτήσεις του κάθε προβλήματος. Άρα, μη σας ξεγελά η κατάσταση. Έχουμε κάνει γενναία βήματα έως τώρα. Ξέρω πολύ καλά τους υπουργούς του Eurogroup. Εγώ πιστεύω ότι έχουν φανεί πολύ ελαστικοί και έχουν υπερβεί τις δικές μου προσδοκίες απόψε. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό το εξής, σε σχέση με τη βιωσιμότητα του χρέους και σε σχέση με το έγγραφο που δημοσιεύτηκε χτες, εμείς θέλουμε να ποσοτικοποιήσουμε αυτές τις παραμέτρους για την επιμήκυνση αλλά και για το τι θα συμβεί μελλοντικά. Αυτά τα μέτρα υπάρχουν, αλλά επί του παρόντος δεν έχουμε την ποσοτικοποίηση. Τα μέτρα όμως είναι εδώ. Τα μέτρα θα ποσοτικοποιηθούν. Και όπως προείπα, ναι, έχουμε εγκρίνει, έχουμε συνενέσει στο ότι δεν θα έχουμε μπροστοβαρή μέτρα, αλλά θα τα έχουμε στο τέλος, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι θα υπάρξει στο τέλος βιωσιμότητα του χρέους. Θα υπάρχουν αυτά τα μέτρα, θα υπάρχει βιωσιμότητα του χρέους σύμφωνα με τα ίδια κριτήρια και σε σχέση με τα δικά μας στάνταρ, σε σχέση με τα δικά μας κριτήρια. Φυσικά με την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα εκπληρώσει τους στόχους του προγράμματος. Είναι ακριβώς το ίδιο με αυτά που λέγαμε χτες. Ναι, τα μέτρα θέλαμε να είναι μπροστοβαροί και θέλαμε να αποδώσουν σε μια τριετή περίοδο, φυσικά με την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Το ίδιο λέμε και τώρα. Αν η Ελλάδα τηρήσει τις δεσμεύσεις της, τότε θα υπάρχει μια βιωσιμότητα του χρέους και πρέπει να πω ότι ναι, υπάρχει μια ελαφρά αλλαγή, αλλά δεν θεωρώ ότι υπάρχει αποδυνάμωση της πρότασης επί της ελάφρυνσης του χρέους. Τελευταίο ερώτημα, παρακαλώ, υπάρχει? Ωραία. Δύο τελευταίες ερωτήσεις μάλλον. Πολύ ωραία. Από τους Times. Για το Ταμείο μια ερώτηση. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω. Συμφωνήθηκαν κάποια μέτρα, αλλά δεν υπάρχουν ποσοτικοποιημένα μέτρα. Τότε ποιο είναι το νόημα να μιλάμε για βιωσιμότητα του χρέους? Χτες υπήρχε μια προσπάθεια ποσοτικοποίησης των μέτρων. Γιατί δεν έχουν ποσοτικοποιηθεί αυτά τα μέτρα τώρα? Γιατί υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα? Υπάρχει μια σύγχυση σε εμάς. Παρακαλώ, μας το εξηγείτε. Και πάλι λοιπόν. Αναγνωρίσαμε ότι η Ευρώπη μπορεί να αποδώσει στα μέτρα στα οποία συμφωνήσαμε. Πρέπει τα μέτρα αυτά να ποσοτικοποιηθούν. Και όπως προείπα, πριν πάμε στο δικό μας συμβούλιο, θα πρέπει από τη δική μας πλευρά να δούμε ότι αυτά τα μέτρα ανήκουν σε ένα σύνολο μέτρων τα οποία κατά τη δική μας άποψη μπορεί να αποδώσουν καρπούς προς την ελάφρυνση του χρέους έως το τέλος του προγράμματος. Μέχρι το τέλος του προγράμματος η Ελλάδα θα πρέπει να μπορεί να σταθεί στα πόδια της και τα μέτρα θα πρέπει να οδηγήσουν στη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Δεν θα πάμε στο δικό μας συμβούλιο να υποστηρίξουμε αυτό το πρόγραμμα εάν δεν είμαστε πεπισμένοι ότι έχουμε στα χέρια μας μέτρα τα οποία μπορούν να αποδώσουν καρπούς και να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα στο τέλος αυτής της περίοδου του προγράμματος. Και εμείς δεν θα πάμε, ξαναλέω, στο δικό μας συμβούλιο αν δεν πιστούμε ότι έχουμε κάποια μεθοδολογία και ένα σύνολο μέτρων τα οποία μπορούν να αποδώσουν καρπούς. Τελευταίο ερώτημα, παρακαλώ. Πάλι μια ερώτηση στον κύριο Τόμψεν. Νομίζω αναφέρατε ότι θα δείτε αυτά τα μέτρα σε σχέση με τα δικά σας κριτήρια βιωσιμότητας χρέους. Αυτό άραγε σημαίνει ότι θα υπάρχει κάποια εξαγορά των δανείων που βρίσκονται στα χέρια του Ταμείου το 2018. Και εάν δεν υπάρχει
πιθανή συμφωνία, ποιες είναι οι πιθανές συνέπειες για την Ευρωζώνη, πώς ακριβώς θα συνεχίσετε αυτό το πρόγραμμα? Ναι, μπορώ να ξεκινήσω εγώ στην απάντηση αυτή. Θα λάβουμε υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους κατά τη διάρκεια του νέου DSA και σε σχέση με την εξαγορά των δανείων του Ταμείου δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη πρόταση. Οποιαδήποτε πρόταση υποβληθεί εν τω μεταξύ θα τη λάβουμε υπόψη. Υπάρχουν κάποιες εικασίες, ξέρουμε ότι τα δικά μας χρήματα είναι ακριβά. Και αυτό ίσως να βοηθήσει τη βιωσιμότητα του χρέους. Οποιαδήποτε πιθανό σχέδιο θα το λάβουμε υπόψη εν καιρό, όταν μιλήσουμε για την ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους. Σε σχέση με το άλλο σας ερώτημα, πρώτα απ' όλα είμαστε αισιόδοξοι σε αυτά που συμφωνήσαμε και σε όσα εμείς θα χρησιμοποιήσουμε. Φυσικά, σε κάποια από αυτά τα μέτρα δεν έχουμε ορίσει σαφώς το εύρος τους και το μέγεθός τους. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι έχουμε καλή θέληση και έτσι είμαστε αισιόδοξοι για να έχουμε και τη συμμετοχή του Ταμείου. Το δεύτερο τμήμα του ερωτήματός σας ήταν εξαιρετικά υποθετικό. Τι θα συμβεί αν? Έχω μάθει ότι δεν πρέπει ποτέ να απαντάς έτσι, αλλά θα το κάνω. Γιατί θα σας πω ξεκάθαρα ότι δεν συνεχίζουμε χωρίς το Ταμείο. Πρέπει να είμαστε μαζί. Αυτό ήταν το πνεύμα ανέκαθεν της συγκεκριμένης συμφωνίας. Σεβόμαστε τους κανόνες του Ταμείου πλήρως και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει αποφάσεις. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα από τη δική μας πλευρά, εμείς θα ζητήσουμε μια διαβούλευση με το Ταμείο, είτε έχουμε εμείς το πρόβλημα είτε εκείνοι, θα εκκινήσουμε έναν διάλογο μεταξύ μας. Θα παραμείνει στενή συνεργασία με το Ταμείο και νομίζω ότι υπάρχει μια ευρεία συμφωνία επί τούτου στο Eurogroup. Ευχαριστούμε το Ταμείο για τη δουλειά του και την προσπάθειά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.